Θέλω να πάρουμε μια γεύση από αυτά που σε ένα μήνα από τώρα θα ζήσουμε. 28 Ιουλίου στη Λάρισα, κατόπιν δύο μέρες μετά, 30 Ιουλίου στο Βόλο, μετά στη Χαλκιδική στις 3 Αυγούστου και πριν από αυτές τις ημερομηνίες και μετά από αυτές τις ημερομηνίες θα τα δείτε σε κάρτα παντού στην Ελλάδα από τον Τάκη Ζαχαράτο. Πάμε να δούμε ένα βίντεο για να τον υποδεχθούμε με αυτό, με κάποιες από τις εκδοχές του, γιατί τελικά αυτός ο άνθρωπος θα μας τρελάνει. Είναι να καθίσει το κρεβάτι και να πει, για να δω, είσαι δυσυπόστατος, τρισυπόστατος, δεν θα βγάλει άκρη στο μέτρημα. Για να τον δούμε. Κυρίες και κύριοι, καλησπάρα σας. Οι Έλληνες σαν λαός ήμασταν οξύδωτοι. Στο γουστάρουμε το οικόπεδο να το έχουμε διχοτομημένο στη μέση. Έχουμε κορίτσια που έχουν καιρό, πώς να το πω, να δροσιστούν. Τα νεύρα σας πώς είναι? Βλέπω, Παναγιώ, βλέπω μια ξανθιά, λέω, Νικολούλη θα είναι. Τώρα μεταξύ μας όλοι κατηβάλαμε στη μούρη να φρεσκαριστούμε, αλλά δεν προκαλέσαμε και έλλειψη υαλουρονικού στην αγορά. Σας αγαπώ πάρα πολύ. Έλα μες στην αγκαλιά μου. Αυτό το καλοκαίρι έρχομαι κοντά σας για να περάσουμε ζάχαρη. Τάκη Ζαχαράτος, έλα μες στην αγκαλιά μου. Περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Κλείστε έγκαιρα τα εισιτήριά σας. Αυτά είναι λίγα από τα πολλά που θα δούμε αυτό το καλοκαίρι. Νομίζω, καλώς τον. Καλώς σας βρήκα, αγαπητέ μου. Χαίρομαι πάρα πολύ που ξανασυναντιόμαστε. Είμαι ενθουσιασμένος που έρχομαι στη βόλτα αυτή στη Βόρειο Ελλάδα και σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα. Ήθελα πάρα πολλά χρόνια να το κάνω. Η τελευταία μου περιοδία ήταν το 13, νομίζω 14. Πάντα εγώ, ξέρεις... Και έσκησες. Δόξα τω Θεώ. Ήταν η... Δηλαδή δεν το περίμενα, γιατί εγώ δεν είχα ξαναβγεί ποτέ περιοδία. Και νόμιζα ότι... Ναι, έκανε σε μεγάλους μεν χώρους. Αθήνα πιο πολύ, ή άντε να πάω, ξέρω εγώ... Και Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη. Έτσι. Και Ρόδο και κάπου... Μέχρι εκεί ήταν τα μέρη. Και λίγο Βόρειο Ελλάδα, Κομωτινή, Ξάνθη που μου έχουν μεγάλη αγάπη. Οπότε λέω, εγώ δεν είμαι τραγουδιστής να με ξέρουν παντού. Ή ας πούμε ηθοποιός που έχω σύριαλ για να έχω απήχηση, ξέρω, στην περιφέρεια. Και όταν πήγα τότε με τα Capital Controls, γιατί εμένα μου πάει Γάντι όταν υπάρχει πρόβλημα. Πρόβλημα, ναι, ναι, ναι. Τότε εγώ μου μπριζώνω και λέω, όχι, πάνε να βγούμε από αυτό τώρα. Δηλαδή δεν γίνεται. Και το κάνεις και ως ένα αντίδοτο της κοινωνίας, όχι μόνο δικό σου. Με πιάνει ακριβώς, με πιάνει μία λύση εκείνη τη στιγμή απόδρασης από το Αλκατράς που έχουμε μπει. Δηλαδή αυτό το... Μου βγαίνει το της Μπουμπουλίνας και του Μπότσαρη, πώς να σου το πω, ότι πρέπει να σπάσω τον τοίχο και να βγούμε όλοι έξω και να χαμογελάσουμε, να χαρούμε και να κάνω το καλύτερο που μπορώ για να διασκεδάσει ο κόσμος. Αυτό είναι... Νομίζω η αποστολή μου, αυτό είναι που μου δίνει μεγάλη χαρά και πια, ξέρεις, μετά από τόσα χρόνια σε αυτή τη δουλειά είμαι απίστευτα παροδομένος σε αυτό το πράγμα, σε αυτό και πιο ερωτευμένος από ποτέ. Δηλαδή ο έρωτας που έχω, ειδικά αυτή τη στιγμή, Σωτήρη, νιώθω ότι ξεκινάω πρώτη φορά και ότι δεν έχω ξαναβγεί. Τρακ απίστευτο. Να σου πω κάτι, μου κάνει εντύπωση, δεν σε διακόψα την ώρα που το έλεγες, γιατί κατάλαβα ότι ήθελες να περιγράψεις ακριβώς το συναίσθημά σου, αλλά νιώθεις πραγματικά ότι δεν είσαι συνώνυμο με τη χαρά, με τον μεγάλο επαγγελματισμό, με την μίμηση που δεν μπορεί κανείς άλλος να το κάνει στη συνείδηση των Ελλήνων, δηλαδή ότι σε ξέρουν από τον Εύρο στην Κρήτη, από την Κέρκυρα στη Ρόδο, όλος ο κορμός της χερσαίας Ελλάδας, θεωρείς ότι κάπως σε ξέρουν, ότι επαρκώς τώρα, σε ξέρουν? Όχι, τώρα νομίζω ότι με ξέρουν. Το 2013 όμως, επειδή δεν είχα κάνει μεγάλη περιοδία οργανωμένη, ξέρεις, δηλαδή πήγαινα σε ένα χώρο που με ζητούσαν εκεί, πήγαινα και εδώ, δεν είχα κάνει αυτό που λέμε οργανωμένη περιοδία που αρχίζει από τη Βόρεια Ελλάδα, πάει στην Κρήτη και καταλήγει πάλι στην Αθήνα. Δεν είχα μπει σε αυτή τη διαδικασία. Και όταν θυμάμαι ότι έβγαινε Μαρινέλα και είχε κάτι σκαλοπάτια. Και μόλις, ας πούμε, ανέβαινα και έβλεπα 3.000 κόσμο που και λέω, τώρα σκάσε και τραγούδα. Και έβγαινα. Δηλαδή ήταν το παιδάκι και μετά δεν γινόταν. Βγες τώρα, τι να κάνουμε. Να σου πω, πώς γίνεται να έχεις αυτό το συνέστημα, αλλά εμείς να νιώθουμε ότι ο φυσικός σου χώρος είναι η σκηνή, ότι εκεί λάμπεις, εκεί ακτινοβολείς, εκεί όχι, αυτό διαγράφεις. Ναι. Τα πάντα, ό,τι και αν συμβαίνει στη ζωή σου.
Αυτό το έχω. Εκείνη αυτό τη στιγμή. Απλά το 13 δεν είχα αυτή την εμπειρία. Δηλαδή τώρα. Ήταν η πρώτη σου έξοδος. Ήταν η πρώτη. Και έκανα και πάλι και την επόμενη που ήταν πάρα, που είχαμε πάρα πολύ καλά. Και εύχομαι και τώρα να πάμε πάρα πολύ καλά γιατί μου λείψανε. Είναι σχεδόν 10 χρόνια από τότε και πολλά έχουν αλλάξει. Αυτό θα είναι ένα best of που γελάς από την αρχή μέχρι το τέλος. Δηλαδή εγώ θέλω να σύονται τα θέατρα από τα γέλια. Δηλαδή θέλω η μία πόλη να ακούει την άλλη από τα γέλια. Δηλαδή έχουμε σκάσει στον εγκλεισμό ντούλα που εκλειστήκαμε. Αισθάνθηκα δηλαδή και εγώ και όλος ο κόσμος σαν εντυχισμένη κουζίνα και ψυγείο. Και λέω να, αυτή η νυχτοσιά μας κολευθερωμένη πια να χαρούμε, να γελάσουμε, να τραγουδήσουμε. Το έχω τόσο πολύ ανάγκη να τους δώσω τα μάτια όχι μέσα από μία κάμερα, από ένα Skype. Να δω τα πώς βλέπω έτσι, τώρα εσένα. Έτσι, δηλαδή θα μου πεις φορά στο γυαλί. Διάλεξε μου δύο φιλμάκια. Τι να βάλουμε τώρα που λες να ξεκαρδιστούμε. Κοίταξε, εγώ, η Λάρια με το Μαυρικίου είναι για μένα η αγαπημένη μου. Ναι. Σαπουνόπερα, reality. Τους αγαπώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι είναι η χαρά της ζωής μέσα σε όλο αυτό που ζούμε. Επίσης έχω Αγγελική Νικολούλη. Αυτά τα δύο τώρα. Ναι, αυτά τα δύο λοιπόν, τώρα. Περίμενε. Και μετά μου λες, έχεις να μου πεις πολλές ιστορίες. Πολλές. Από τη ζωή σου, λοιπόν, η Λάρια. Η Λάιρα. Η Λάιρα. Εγώ η Λάιρα την έλεγα. Η Λάιρα. Ποιο είναι το σωστό. Καλά, όχι ότι με ενδιαφέρει να μάθω το σωστό. Όχι, αλλά δεν πειράζει. Πραγματικά δεν με στο ενδιαφέρει. Στο περίπου. Δηλαδή. παέδι μου, όμως πιάνεις τα. Θα μου τα πεις μετά. Και Αγγελική Νικολούλη. Αγαπημένη. Είμαι η Λάιρα και αυτό το καλοκαίρι θα κάνω περιοδία με το Τάκη Ζαχαράτο μαζί με τον σύζυγό μου και θέλω να σας γνωρίσω όλους πολύ από κοντά. Νιάου! Ρε Σωτηράκη, θα με τρελάνεις μέσα στο ακουστικό μου. Το τύμπανο τα κατούκα, τα κατούκα, τα κατούκα. Διάλειμμα δεν θες. Ωραία λοιπόν. Το φως, ο τούνελ και η Αγγελική πάνε με τον Ζαχαράτο περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Άι παρατά, πάρ το διάλειμμα να τελειώνουμε. Θα δούμε πολλούς χαρακτήρες σε βιντεάκια που τα έχεις ήδη ετοιμάσει. Με πάρα πολύ ή κόπο. Όλοι αυτοί, με πάρα πολύ κόπο. Με εβδομαδιαία γυρίσματα από τις 7 το πρωί μέχρι τις 12 το βράδυ. Με ένα team εξαιρετικό. Σε αυτές τις ώρες πόσα βίντεο βγάζεις? Ανάλογα. Δηλαδή ανάλογα. Βγάλεις και 2-3 μόνο? Μπορεί να είναι και 4 ανάλογα τη δυσκολία. Δηλαδή όταν έκανε Βασίλισσα Ελισάβετ, ήθελε τόση προετοιμασία να μπουν τα πρόσθετα. Και πολλές φορές πήγαινε 7 το πρωί, κρατούσε η κυρία που μου έκανε τα μαλλιά από το σαγόνι, εγώ κοιμόμουνα, βάζανε τα πρόσθετα, έπαιρνε νυπνάκο καμιά μια μισή ωρίτσα, πέταγα μετά. Στα ενδιάμεσα ύπνος. Αλλά είναι... Είσαι όμως στρατιώτης, εγώ θυμάμαι. Γιατί εγώ έχω έρθει σε όλες σχεδόν τις περιόδους που έκανε στη Θεσσαλονίκη, στο φοβερό θέατρο Βεργίνα. Έτσι. Ναι. Θυμάμαι ότι την παραμονή της παράστασης δεν έβγαζες κιχ, δεν μιλούσες με άνθρωπο, γιατί το εργαλείο σου είναι η φωνή σου, το βασικό εργαλείο, το σώμα σου, αλλά κυρίως η φωνή σου. Επέλεγες μια μέρα την εβδομάδα που θα έκανες τις δουλειές σου, τις συνεντεύξεις σου, γιατί και αυτό είναι μέσα στην δουλειά σου. Είσαι πολύ στρατιώτης όταν έχεις... Ναι. Γιατί αυτό είναι μια κίνηση πρωταθλητισμού που κάνεις. Μόνο έτσι είναι, ακριβώς έτσι είναι και χαίρομαι που... οι γονείς μου με έβαλαν στον αθλητισμό γιατί αυτό με έμαθε ότι για να έχω ένα στόχο και να πάω πρωτάθλημα θα πρέπει να έχω προετοιμασία, να πάω από τους προκριματικούς, ημιτελικούς, τελικούς. Δηλαδή σε μαθαίνει ο αθλητισμός ότι για να φτάσεις εκεί έχει κάποια βήματα και είναι πολύ σημαντικό για τους γονείς, το λέω αυτό, να βάλουν τα παιδιά τους στον αθλητισμό. Γιατί μαθαίνεις το συναγωνισμό, το γίνεσαι καλύτερος. Την πειθαρχία, μην την υποτιμούμε την πειθαρχία. Καριέρες χωρίς πειθαρχία δεν γίνεται. Απλά εμένα, επειδή το όργανο μου είναι η φωνή μου και δεν είναι μόνο η φωνή μου, επειδή δεν ήξεραν ούτε κι εγώ στην αρχή τι να με κάνουν, τι είναι αυτό, είναι ξέρω, ηθοποιός, είναι drag queen, τι είναι αυτό το υλικό. Και εγώ το ψάχνα στην πορεία. Αυτό συνέβη και με διάφορους καλλιτέχνες στο εξωτερικό που ήταν παρόμοιες περίεργες καταστάσεις και ιδιαίτερες, αποφάσισα μία φορά να γράψω, να το κάνω όλο μόνος μου. Δηλαδή, να γράφω ένα έργο για μένα, να το σκηνοθετώ, να κάνω τα κοστούμια, να το κάνω όλο εγώ πως το έχω στο κεφάλι μου. Αυτό έγινε πρώτη φορά ολοκληρωτικά στο Θέατρο Αλίκη το 2013, νομίζω, 12-13. Ναι, γιατί μετά έγινε η πρώτη περιοδία και... Και μετά έγινε, ακριβώς. Και έτσι μπήκα στην διαδικασία να είμαι από πάνω σε όλο, που σημαίνει ότι
δουλεύω πριν ανέβω στη σκηνή σαν να δούλευαν 20 άνθρωποι. Γιατί ετοιμάζω το κείμενο. Άλλο το κείμενο της παράστασης, άλλο το κείμενο των βίντεο, άλλα να βρω τις περούκες, τους συνεργάτες, τις ώρες, να προλάβω να κάνω το Μακρόν, για να προλάβω να έχω ολοκληρώσει σήμερα αυτά τα βίντεο, να κάνω και την Αγγελική Νικολούλη, να κάνω και τον Μαυρίκιο, να κάνω και δεν μπορείς σε ένα συνεργείο που είναι τόσοι άνθρωποι, δεν είναι το συνεργείο μια κάμερα που σε τραβάει, είναι όπως λες. Μαλλιά. Τα πρόσθετα, ειδικά πρόσθετα. Τα εφέ, το μακιγέρο, ο κομμωτής, ο ενδυματολόγος. Μια μεγάλη ομάδα. Ο φωτιστής, ο ηχολήπτης, ο σκηνοθέτης. Η κοπέλα που είναι στο τοκιού για να σβήνω, γιατί εγώ γράφω τα κείμενα και εκείνη την ώρα βγαίνουν άλλα. Και μέχρι να το πω, γράφω άλλα. Οπότε είναι, αυτό το κείμενο ανθίζει. Δεν είναι ότι μένει όπως είναι εκεί. Είσαι μόνος σου σε αυτή την παράσταση στα κείμενα? Είμαι εντελώς μόνος μου. Okay. Και στη σκηνή είναι one man show και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό, γιατί ήθελα αυτή την αμεσότητα. Α, τι εννοείς? Είμαι εγώ, έξι μουσικοί, ένα τεράστια λεντοθόνη με όλες μου τις μεταμφιέσεις και μεταμφιέσεις που κάνω και πάνω στη σκηνή. Ήθελα να έχει. Η μουσική είναι ζωντανή. Ζωντανή. Έχουμε έξι υπέροχους μουσικούς, okay, με τον Δημήτρη Δημόπουλο, το μαέστρο μας. Συνσκηνοθετούμε την παράσταση με τη Σοφία Τεσπυράτου και τα video wall στα βίντεο είναι του Γιώργου Λικούδη, του Νίκου Σούλη και του αγαπημένου κύριου Οικονομίδη. Είναι από όλες τις σεζόν, έχω μαζέψει τα καλύτερα και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Δηλαδή είμαι, η Γαλαξία είναι η εταιρεία και η People, οι δύο αυτές εταιρείες μαζί. Η φοβερή Άντρια Ορφανίδου. Άντρια Ορφανίδου και ο Γιώργος Ισάκ, και είμαι κατενθουσιασμένος. Γιατί ξέρεις τι, θέλω αυτή την αμεσότητα, σαν να είμαστε στη βεράντα του σπιτιού μας καλοκαιράκι, που βγάζουμε τα παπούτσια, πίνουμε τα κρασάκια μας, τυπολογάμε και λέμε ό,τι μας έρχεται. Και έχω πάρα πολύ ανάγκη, ότι είναι δική μου ανάγκη, επειδή ξέρεις, όλα αυτά τα χρόνια, ξέρεις, και όταν βγαίνεις και εκτίθεσαι, μπαίνεις σε κάποια καλούπια, να σε κάπως, να σε αυτό. Εγώ συνειδητοποίησα ότι ωραία, okay, ήταν μια εκπαίδευση όλο αυτό, αλλά νομίζω ότι η εποχή η ίδια. Εγώ τουλάχιστον, και νομίζω ότι και πολλοί κόσμος, έχει ανάγκη να βγει από αυτά τα καλούπια και να γίνουμε πάλι παιδιά. Δηλαδή έχουμε ξεχάσει... Πόσα χρόνια, δηλαδή θέλω να πω, ποιο είναι το ορόσημο που λες ότι αυτό που κάνω ξεκινά τότε? Γιατί έκανες είναι πολλές καριέρες, είμαι πάνω από 30 χρόνια. Αυτό λέω. Είναι τρεις καριέρες ήδη και ούτε περίμενα ποτέ και ευγνωμονώ το Θεό και αισθάνομαι τεράστια ευγνωμοσύνη, γιατί εγώ πίστευα ότι θα αφήσω το κομμωτήριό μου, έβαζε τη τζαντούλα μου, πέταγα την περούκα της Αλίκης και εγώ και το φόρεμα, έλεγα μαμά πάω μέχρι το Καλούα και μην αργήσεις το πρωί στο κομμωτήριο. Δεν περίμενα εγώ ποτέ ότι θα κρατήσει αυτό 30 χρόνια και. Ήταν κάτι αδιανόητο ότι συνεχίζεται και αυτό θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στον κόσμο, γιατί ο κόσμος που είναι εκεί με επέλεξε από την πρώτη στιγμή που βγήκα, έλεγε ξαναφέρτε τον. Και θέλανε, δεν με θέλανε, με καλούσαν, γιατί παίρνανε ο κόσμος τηλέφωνο και έλεγε στον Αντένα να ξαναβγεί, να ξαναέρθει. Ήμουνα από την πρώτη στιγμή μέχρι και τώρα επιλογή του κόσμου και είναι η σκάλα μου, είναι, και νιώθω τεράστια ευγνωμοσύνη γι' αυτό, γιατί υπάρχει μια σχέση αυθεντική, αληθινή και πραγματικά απίστευτη, γιατί δεν περίμενα ποτέ αυτή τη διάρκεια. Και ούτε από μένα ότι θα είχα αυτή την εξέλιξη. Ότι θα ήμουν, ξέρω εγώ, εδώ αυτή τη στιγμή να μιλάω απέναντί σου. Δηλαδή ήταν, νόμιζα ότι θα ανέβω να κάνω ένα σοου και να γυρίσω στο κομμωτήριό μου στην Πάτρα και να είναι η ζωή μου όπως πριν. Σου λείπει αυτό το κομμωτήριο? Βέβαια τώρα που ετοιμαζόμασταν για την εγγραφή μου λέει να σου πω, θες να σου κάνω? Γιατί ναι, παλιά μου τεχνικό σκηνό. Όχι, δεν, κουρεύω ακόμα τους φίλους μου. Είναι μεγάλο. Έλα μωρέ. Ναι, ναι. Πραγματικά. Βέβαια, κοίταξε, είναι ένα κομμάτι που δεν θα το εγκαταλείπω. Είναι αγχολητικό, τι είναι? Όχι, είναι ένα κομμάτι του Τάκη που εγώ δεν το αποχωρίζομαι. Έχω ακόμα τα ψαλίδια μου, έχω βάλει και καινούρια. Αλλά το σπίτι υπάρχει κανονικό κομμωτήριο. Έρχονται φίλοι μου, τους κουρεύω, τους κάνω αντάβιες, βαφή. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Και είναι για ξέρεις τι, όπως και το μακιγιάζ που μου αρέσει να το κάνω μόνος μου στις παραστάσεις, είναι σαν διαλογισμός. Δηλαδή την ώρα που κουρεύεις κάποιον, συγκεντρώνεσαι τόσο πολύ που ξεχνάς τα πάντα. Αυτό είναι και αγχολητική διαδικασία. Και εμένα ξέρεις τι μου αρέσει πολύ, να ομορφαίνω όπως μου αρέσει να κάνω τους ανθρώπους να χαμογελάνε. Το ότι ο άλλος έρχεται και σε 10 λεπτά, ένα τέταρτο, τον έχεις ομορφύνει και λέει αχ, τι ωραίος που είναι, και του φτιάχνεις τη μέρα, μου αρέσει πάρα πολύ να το κάνω. Λοιπόν, πάμε λίγο, γιατί θέλω αυτά να μην τα περάσουμε έτσι. Αλλά πριν να μου πεις αν στην πειθαρχία που διαθέτεις και προφανώς
Εγώ την ξέρω, είπαμε δεν γίνονται καριέρες χωρίς πειθαρχία. Αν πειθαρχείς, ας πούμε, λέει, συνσκηνοθετώ με την σπηρά του. Ναι. Ακούς αυτό που θα σου πει, που θα σου πει, αυτό μην το πάμε τόσο πολύ. Είναι απόλυτα. Πολύ ξεχυλωμένο. Θα το... Απόλυτα. Απόλυτα, γιατί είναι μια σπουδαία γυναίκα που έχει κάνει σπουδαίες δουλειές, διαχρονική και με τεράστιες συνεργασίες. Στην κίνηση σε βοήθησε, γιατί και κυρίως στην κίνηση έχει κάνει σπουδαίες παραστάσεις, έτσι. Και σκηνοθέτησε πολύ ωραία και τον Βασιλείο τον Χαραλαμπόπουλο το χειμώνα που ήταν στο Κουρέα της Σεβίλης. Ήταν ονειρεμένο. Θεωρώ ότι δεν είναι μόνο εξαιρετική χορογράφος, είναι και εξαιρετική σκηνοθέτηδα. Όχι μόνο στην κίνηση. Είναι ένας άνθρωπος που για μένα είναι μέντορας. Δηλαδή είμαι πολύ τυχερός, Σωτήρη μου, γιατί συνάντησα σπουδαίους ανθρώπους στη διαδρομή μου και μοιράστηκα το θησαυρό μου μαζί τους. Και η Σοφία Σπυράτου είναι ένας τέτοιος άνθρωπος και ευχαριστώ πάρα πολύ το Θεό που τη συνάντησα. Δεν είναι μόνο το ότι με σκηνοθετεί ή με χορογραφεί. Μοιραζόμαστε πολλές ανησυχίες μου, γιατί πάντα εγώ θέλω να εξελίσσουμε, βαριέμαι, να επαναλαμβάνομαι. Βλέπουμε μαζί πράγματα, μοιραζόμαστε πράγματα. Μου λέει αυτό, όχι, κόψε το, κάντο. Και έχει απόλυτο δίκιο. Και όταν επιλέγεις έναν άνθρωπο. Αλλά δες τώρα τι άνθρωπος είσαι. Δηλαδή, τυχαίνει σήμερα να μην έχουμε κοιμηθεί αρκετά. Καθόλου. Και λέει, γιατί λαγοκοιμάμαι και σκέφτομαι, μήπως να βάλω και αυτό το χαρακτήρα, μήπως να φτιάξω και αυτόν. Και εσύ είσαι αχόρταγος με αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ενώ θα έχεις, ας πούμε, θα παρελάσουν από μπροστά μας 50 προσωπικότητες, εγώ σου λέω. Θα μπορούσα να βολευτώ και να πω: έχω τα έτοιμα. Ναι. Όχι, είμαι στον καναπέ. Θες και το επιπλέον και κάτι ακόμη. Όχι, και... μα φλέγομαι. Δηλαδή, είμαι στον καναπέ, λέω μια χαρά, τα έχω κάνει τέλεια. Το έχουμε έτοιμο το πρόγραμμα. Και όπως κάθομαι στον καναπέ, βλέπω την Ιλάρια με τον σύζυγο, το Μαυρίκιο. Και... Πες μου, πώς νιώθεις για αυτό το ζευγάρι. Νιώθω υπέροχα. Θεωρώ ότι ήρθαν για να μας κάνουν τη ζωή καλύτερη. Ναι. Είναι σε μια άλλη σφαίρα. Σε ένα δικό τους κανάλι που τους γεμίζει χαρά και μόνο χαρά δίνουνε. Δηλαδή, για μένα είναι, μ' αρέσει η τρέλα, μ' αρέσει η διαφορετικότητα, μ' αρέσει όλο αυτό το reality και για μένα αυτό είναι έμπνευση. Πώς να σου πω, δηλαδή είναι σαν να τους έχω κάνει τα κείμενα εγώ και παίζουν έργο δικό μου. Οπότε εγώ νιώθω συγγένεια με όλο αυτό, όπως καταλαβαίνεις. Ναι, εντάξει, εγώ καταλαβαίνω τι λες, αλλά απ' την άλλη σου κάνει ψευτουριά ή αυθεντικό αυτό. Όπως το βλέπεις. Κοίταξε, όπως... σαν καλλιτέχνης, η δική μου ματιά είναι πιο παιχνιδιάρικη. Δεν είναι η ματιά ενός. Δεν στέκεσαι στην αυθεντικότητα των συναισθημάτων ή όχι. Φυσικά και στέκομαι. Αλλά για μένα, με αυτό το ταξίδι που λέει στο ουράνιο τόξο, ας πούμε, που λέει Over the Rainbow, είναι το μαγικό, καταλαβαίνεις. Δηλαδή βλέπω, ζουν το παραμύθι τους, οπότε για μένα σαν βλέπω μια ταινία παιδική. Έτσι το βλέπω, με παιδικά μάτια και με μια αθωότητα και όχι με διάθεση, ας πούμε, κρίσης ή, ξέρω εγώ, Ναι, καταλαβαίνω τι λες. Κάνω το σχολιασμό έχεις, αυτό θέλω να το συζητήσουμε μετά το πώς προσεγγίζεις αυτό το ζευγάρι, γιατί αυτό ήθελα να πω, αλλά το αφήνω για το δεύτερο μέρος. Έχεις και τις διαχρονικές αγαπημένες σου προσωπικότητες. Φαντάζομαι Μαρινέλα παίζει πάντα. Κοίταξε, βέβαια, απλά αυτό που εμένα, για να μην βαριέμαι τον εαυτό μου και να μην, φυσικά να μην βαριέται και το κοινό μετά από τόσα χρόνια, είναι πάρα πολύ σημαντικό να σερβίρω, ας πούμε, ανανεωμένα αυτά τα πρόσωπα. Δηλαδή, να είναι κάποιο τραγούδι της Μαρινέλας που δεν έχω ξαναπεί, να είναι ντουέτο, ας πούμε, με τον Καζατζίδη, να είναι ντουέτο με τον Βοσκόπουλο, ή να είναι... με το Χατζή, να είναι με τους τρεις μαζί. Δηλαδή, πάντα βρίσκω έναν τρόπο να ανεβαίνει το ενδιαφέρον για αυτά τα πρόσωπα. Ή η Μελίνα που βγαίνει φέτος, βγαίνει να απαντήσει στην Υπουργό Πολιτισμού πολύ διαχρονικά και στα ίσια. Για τα Μάρμαρα. Για τα Μάρμαρα, για το Τσιμέντο, για το κλείσιμο των θεάτρων μέσα στον κορονοϊό. Γιατί ζήσαμε, ας πούμε, το παράλογο. Ας πούμε το ότι ήταν τα πλοία γεμάτα, τα αεροπλάνα γεμάτα, αλλά τα θέατρα κλειστά, οι κινηματογράφοι κλειστοί και επίσης αυτό που με τρέλαινε εμένα στο ταξί απαγορευόταν να μπει ένα ζευγάρι
παντρεμένοι, ας πούμε, πριν είναι ένας-ένας. Ναι. Δηλαδή, για μια περίοδο έστω μικρή γινόταν αυτή η τρέλα. Αυτό ήταν μια τρέλα. Παραλογισμός, έτσι. Ναι. Ενώ στο σούπερ μάρκετ όλοι μαζί με τη μάσκα μέσα. Δηλαδή, λατρεμένη Άντζελα υπάρχει φέτος. Μα υπάρχουν πάντα. Η Άντζελα φέτος έχει και το νέο της τραγούδι, το «Καρδιά Μποέμισσα» που θα σκίσει. Ναι, ναι, ναι. Και την αγαπώ. Δεν μπορεί να λείπει η Άντζελα, δεν μπορεί να λείπει η Μαρινέλα, ο Καζατζίδης, ο Μητροπάνος με την Κανελίδου που τον κάνω πρώτη φορά, η Ελένη Δήμου που την κάνω πρώτη φορά, ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Έχουμε και τα νεότερα πρόσωπα. Τον Βινίκο Βέρτη, τον Γιώργο Σαμπάνη, τον Γιώργο Μαζονάκη, τη Φουρέιρα, την Μποφίλιου, την Ζουγανέλη, το Μουζουράκι, Λέοναρντ Κοέν, Ντέβιντ Μπάουι, Έμι Γουάινχάους, Αντέλ. Μπλέκονται όλοι αυτοί. Απλά πάντα με ενδιαφέρει να γίνονται μέσα από ένα σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Φυσικά υπάρχουν οι μέλισσες, υπάρχει ο Σασμός, υπάρχει η Γη της Ελιάς, υπάρχει όλη η πολιτική επικαιρότητα, ο Ερντογάν, ο οποίος καραδοκεί εκεί για την τρέλα του και για να παρεμβαίνει και να λέει όλα αυτά. Ο Μακρόν, ο Μπόρις Τζόνσον, η γυναίκα του Μακρόν, φυσικά η λατρεμένη μου κυρία Παγώνη, που είναι το είδωλο των τελευταίων χρόνων. Και είναι βρεθήκατε με την Παγώνη. Δεν υπάρχει, δεν ξέρω αν έχετε βρεθεί ποτέ. Όχι. Είναι, θα λατρευτεί. Την είχα στην... Σε παρακαλώ, μπορείς να της κάνεις μια συνέντευξη. Θα την αγαπήσεις. Κάνω. Είναι τόσο... Είναι αυθεντικός άνθρωπος. Μου θυμίζει την αυθεντικότητα των προσώπων που έχω αντιγράψει, όπως ήταν η Βίκη Μοσχολιού. Πώς να σου πω, άνθρωποι αυθεντικοί. Δηλαδή είναι ολοκληρωμένη προσωπικότητα, δεν μοιάζει με κανέναν, αυθεντικότατη. Γιατί έλαμψε τώρα, θέλω να πω, η υγεία πάντα απασχολεί τους άνθρωπους. Σίγουρα. Απλά έχει χιούμορ. Έχει πρώτα απ' όλα γνώση απίστευτη. Είναι η ηγέτης, δηλαδή αν σκεφτείς ότι τους ρόλους που έχει να διαχειριστεί η γυναίκα αυτή. Είναι συνδικαλίστρια, άρα την εκλέγουν οι συνάδελφοί της. Βεβαίως. Έχει απίστευτη. Εσύ, ας πούμε, σηκώνεις που λες έχει βαθιά γνώση της επιστήμης της. Σηκώνεις το τηλέφωνο και λες έχω αυτό, τι να κάνω, πού να πάω. Κάτι που σε απασχολεί. Πάντα, από όχι, μικρό ή μεγαλύτερο θέμα. Βέβαια, εννοείται και αυτό είναι, πρέπει να το κάνουμε. Δηλαδή, πρέπει να προσέχουμε την υγεία μας και για μας και για τους άλλους. Αλλά είναι ένας άνθρωπος που είμαστε. Πρέπει ότι είναι πολύ επικοινωνιακή και την αγαπάς. Δηλαδή, είναι καρδιοκλέφτρα, τη θέλεις, δηλαδή αν τη γνωρίσεις, θες να την ξαναδείς. Έχει, okay, έχει χιούμορ, έχει πλάκα, έχει γνώση, είναι σοβαρή και όχι σοβαροφανής. Απίστευτο χιούμορ. Ήρθε σπίτι και μου έφερε τα σκουλαρίκια της. Για τη μεταμφίεση που θα την... Ναι, η γλυκιά μου, μου έφερε το ωραίο της το μεταξωτό το μαντίλι. Πολύ δοτικός άνθρωπος και με χιούμορ. Ξέρεις, αυτό με συγκινεί πάρα πολύ γιατί είναι και τιμητικό. Και βλέπεις ότι ο άλλος συμμετέχει στη σάτυρά του. Δηλαδή αυτό θέλει πάρα πολύ καλή σχέση με τον εαυτό σου. Σε λίγο, Τάκη Ζαχαράτος, έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Γιατί νομίζω ότι έχεις δουλέψει πάρα πολύ με τον εαυτό σου. Εγώ το ανακάλυψα αυτό με το βιβλίο σου πέρσι. Okay. Που ήταν υπέροχο. Και με την προσέγγιση πια της ζωής. Ολιστική προσέγγιση ζωής. Δηλαδή, ναι, βλέπω ότι έχεις διώξει πολύ τοξικότητα και έχεις κρατήσει τον αφρό των καλών συναισθημάτων. Θα τα πούμε σε λίγο. Να μας πεις τη διαδρομή δηλαδή, με πώς το πετυχαίνουμε αυτό. Σε ένα μήνα από τώρα είναι στα δικά μας μέρη. Θα σας το θυμίσουμε ξανά μέχρι τότε. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε με τον ταλαντούχο Τάκη Ζαχαράτο.